ξεχρεώσουμε όλα τα χρέη μας, τα οποία μας κληρονόμησαν η προηγούμενη διοίκηση, 115 εκατομμύρια ευρώ, και να αυξήσουμε ταυτόχρονα τις παροχές μας προς τους ασφαλισμένους από 117 εκατομμύρια που ήταν οι παροχές το 2004, να πάμε στα 217 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε μια σημαντική αύξηση, η οποία έγινε μέσα σε 4 χρόνια. Επίσης, εκείνο που κατορθώσαμε είναι, δίχως να κάνουμε οικονομίες, γιατί αυτό έχει σημασία, ότι αυξήσαμε τις παροχές και την ίδια ώρα κάναμε και οικονομία. Κάναμε οικονομία δίχως να μειώνουμε τις παροχές στους ασφαλισμένους μας. Αυτό έγινε με την σωστή διαχείριση. Ήδη αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένα τη Δευτέρα είχαμε διαθέσιμα 81 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα οργανισμό εύρωστο αυτή τη στιγμή που έχουμε, τον Οικονάρτο. Ίσως είναι και ο μοναδικός εύρωστος οργανισμός υγείας στη χώρα μας, ο οποίος με αξιοπιστία συναλλάσσεται με όσους αυτή τη στιγμή έχουν συνεργασία με τον Οικονάρτο, δηλαδή τους γιατρούς, τους φαρμακοποιούς, τα νοσοκομεία, τις κλινικές. Με όλους αυτούς έχουμε ομαλή συνεργασία. Πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας εγκαίρως και αντιλαμβάνεστε ένα τέτοιο οργανισμό. Όλοι θέλουν να συνεργαστούν μαζί τους. Δεν προλαβαίνουμε να μαζεύουμε αιτήσεις γιατρών, τους οποίους, σαν παράδειγμα σας το λέω αυτό, τους οποίους αυξήσαμε από 2.700 που είχαμε σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 4.000 συμπεριπλημμένους με τον Οικονάρτο. Και ακόμα και στοιχείο, όταν αναλάβαμε εδώ, είχαμε μόνο 9 ασφαλισμένους, συμπεριπλημμένους με τον Οικονάρτο γιατρούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε 29, για την ακρίβεια, 29 γιατρούς, από τους οποίους 21 έχουν υπογράψει σύμβαση μαζί μας, με αυτή τη διοίκηση που έχουμε σήμερα.